Πολίτες της Συμμαθίας, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου σε όλους εσάς που με την απόψινή συγκλονιστική σας παρουσία μου δείχνετε όχι μόνο τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας, αλλά και την αγάπη σας. Αυτή την αγάπη την νιώθω από την πρώτη στιγμή που έδωσα υποψηφιότητα το 2012 και με εκλέξατε εκπρόσωπό σας στη Βουλή. Αυτή την αγάπη την ένιωσα τον Ιανουάριο του 2015, όταν στην πιο δύσκολη εκλογική αναμέτρηση με στηρίξατε και πάλι και με εκλέξατε πρώτο βουλευτή σε σταυρούς προτίμησης. Νιώθω όμως κάθε στιγμή, κάθε μέρα, στην επαφή και στην επικοινωνία μου με τον απλό πολίτη της Συμμαθίας. Την Κυριακή αυτή η σχέση ειλικρίνειας, αγάπης και εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί θα επιβεβαιωθεί και πάλι. Προχωράμε μπροστά, δυνατά και αποφασιστικά για την υπαθία μας, για την Ελλάδα, με τη Νέα Δημοκρατία και Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις 7 Ιουλίου η Μαθία, η Μακεδονία, θα στείλουν το μήνυμα της πιο μεγάλης νίκης. Στις 7 Ιουλίου δεν υπάρχει περιθώριο για χαλαρή ψήφο. Δεν πρέπει να πάει χαμένη καμία ψήφος. Γιατί κρίνεται το μέλλον της χώρας μας. Κρίνεται το μέλλον των παιδιών μας. Στις 7 Ιουλίου έχουμε μία και μοναδική επιλογή. Την ισχυρή και αυτοδύναμη Ελλάδα. Γιατί η χώρα δεν μπορεί να μπει σε περιπέτειες. Γιατί πρέπει να κυρωθούν τα σχέδια του κυρίου Τσίπρα να δημιουργήσει συνθήκες χάους και κυβερνησίας μετά από νέες εκλογές που θα διεξαχθούν με το διαλυτικό σύστημα της αυτής αναλογικής. Ο κύριος Τσίπρας επιχείρησε να προθετήσει την πορεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με πολλούς τρόπους. Και όχι μόνο με τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που συμφώνησε έως το 2060. Ένας από αυτούς τους τρόπους ήταν η θέσπιση της απλής αναλογικής που είχε ως στόχο να δημιουργήσει διαλυτικές καταστάσεις. Το έκανα άλλωστε στην αυτοδιοίκηση, αδιαφορώντας για τα προβλήματα που δημιουργούνται στη διοίκηση και στην λειτουργία των Δήμων. Η αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απενεργοποιεί την κόμμα της απλής αναλογικής και ακυρώνει τις μεθοδεύσεις του κ. Τσίπρα. Και αυτή θα είναι η δική σας απόφαση. Στις 7 Ιουλίου θα τελειώσουμε οριστικά με το χθες και τον λαϊκισμό. Θα τελειώσουμε οριστικά με τους εθνομεδινιστές που αποδείχτηκαν ότι είναι ικανοί για όλα. Ακόμα και για να υπογράψουν συμφωνίες όπως αυτή των Πρεσπών, που κανείς Έλληνας Πρωθυπουργός δεν είχε διανοηθεί ποτέ όχι να υπογράψει, αλλά ούτε καν να συζητήσει. Εμείς είχαμε προειδοποιήσει ότι αυτή η συμφωνία δεν έπρεπε να έχει υπογραφεί. Δεν έπρεπε να έχει υπογραφεί. Αποτελούσε και αποτελεί ένα ολέθριο εθνικό λάθος που παράγει ήδη αρνητικά αποτελέσματα. Η δική μας κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα δώσει μάχη για να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες. Για να προστατεύσει τα αποτελεσματικά τα προϊόντα της Μακεδονίας, που με βάση τη συμφωνία του Προσπόρ κινδυνεύουν να απολέσουν την ταυτότητά τους. Και λέμε ξεκάθαρα κάτι ακόμη, ότι δεν θα διστάσουμε να κάνουμε χρήση του ΦΕΤΑ, προκάλλοντας τη Συμφωνία Εισόδου Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτή η παράταξη, η δική μας παράταξη, είναι η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είναι η παράταξη των κορυφαίων εθνικών επιλογών και των εθνικών αγώνων. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Τσίπρας το 2015 χρησιμοποίησε το ψέμα. Συνεχίζει να το χρησιμοποιεί ακόμα και μετά από 4,5 χρόνια.
Μόνο από αυτή τη φορά οι Έλληνες ξέρουν. Πληρώνουν πολύ ακριβά το λαϊκισμό και τις ψεύτικες υποσχέσεις. Αν δεν είχε μεσολαβήσει η διακυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, η χώρα θα ήταν αυτή τη στιγμή εκτός μνημονίων. Θα είχε ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 4%. Θα είχε αποφύγει την επιβολή των 29 νέων φόρων που επέβαλε ο κύριος Τσίπρας. Θα είχε αποφύγει το πιο επώδυνο μνημόνιο που έφερε ο κύριος Τσίπρας. Τα εξοδοτικά πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3,5% μέχρι το 2022 και το 2,2% έως το 2060. Δεν είχαν παραμείνει οι τράπεζες στα ελληνικά χέρια. Γιατί δεν υπήρχε κάποιο κοντρό. Γιατί πριν από 3 ημέρες συμπληρώθηκαν 4 χρόνια που η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες ζουν με κάποιο κοντρό. Όλα αυτά και πολλά άλλα έχουν την υπογραφή του κυρίου Τσίπρα. Αρκετά όμως με το χθες. Ήρθε η ώρα να τραβήξουμε μια μεγάλη κόκκινη γραμμή με το παρελθόν. Ήρθε η ώρα η Ελλάδα να κοιτάξει μπροστά. Είναι η ώρα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι η ώρα των πολιτών. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται για να ενώσει τους Έλληνες. Έρχεται για να αλλάξει τη χώρα. Έρχεται για να βάλει ένα τέλος στον παραλογισμό της υπερφορολόγησης. Και μαζί με τη Νέα Δημοκρατία επιστρέφουν στη χώρα η λογική, η αλήθεια και η ελπίδα. Την Κυριακή θα ξημερώσει μια νέα μέρα για την Ελλάδα και την Ημαθία. Μια όμορφη μέρα για όλους. Γιατί αξίζουμε καλύτερα. Γιατί πρέπει να βγει μπροστά η δημιουργική Ελλάδα. Αυτή είναι η δική μας Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αυριανός πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναθέσει τα καθήκοντα του αναπληρωτή τομεάν οικονομικών και την ευθύνη της φορολογικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Στον τομέα οικονομικών εργάστηκα σκληρά όλο αυτό το διάστημα μαζί με τους συνεργάτες μου. Διαμορφώσαμε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προγραμματικών θέσεων που δίνουν ελπίδα και προοπτική στην οικονομία, στην επιχειρηματικότητα, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αγρότες, αλλά κυρίως στον απλό πολίτη. Δεν είμαι μόνο θεωρητικός. Όσοι με γνωρίζουν καλά, ξέρω ότι έχω πρακτικό πνεύμα γιατί είμαι κοντά στον πολίτη. Ξέρω από μέσα τα προβλήματα. Μπορώ να διαμορφώνω ρεαλιστικές λύσεις και προτάσεις. Πίστευα και πιστεύω ότι η φορολογική πολιτική μιας κυβέρνησης δεν μπορεί να έχει πρακτική διάσταση. Πρέπει να έχει και αναπτυξιακή διάσταση. Γι' αυτό και στον πυρήνα των προγραμματικών μας προτάσεων για την επόμενη μέρα που διαμορφώσαμε στον τομέα οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας είναι η μείωση των φόρων. Όπως έχει δεσμευτεί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αυριανός πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η δική μας διακυβέρνηση δεν πρόκειται να χάσει χρόνο. Άμεσα θα έρθει στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο που θα προποιεί και θα κωδικοποιεί την νομοθεσία. Θα διαμορφώνει ένα σταθερό και δίκαιο πλαίσιο, αλλά και κυρίως θα μειώνει τους φόρους. Η μείωση των φόρων θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2020. Το πρώτο προϋπολογισμό που θα ψηφίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το Νοέμβριο. Και η μείωση των φόρων θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2020. Εμείς μιλάμε συγκεκριμένα. Το πρώτο κύμα μείωσης των φόρων περιλαμβάνει οριζόντια μείωση του ΕΦΙΑ κατά 30% για όλους. Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 28% που είναι σήμερα στο 20%. Και μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10% που είναι σήμερα στο 5%. Εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% από 22% που είναι σήμερα για συνταξιούχους, μισθωτούς, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Και με αύξηση του φορολογικού ορίου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.
όλων των υπηρεσιών και των προϊόντων της εστίασης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% από το 24% που είναι σήμερα. Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Στόχος μας είναι επίσης να πάμε σε μια μείωση του συντελεστών ΦΠΑ από το 24% και 13% που είναι σήμερα σε 22% και 11% αντίστοιχα. Διατηρώντας τον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% που είναι για τα φάρμακα. Κάποιοι μας λένε, πώς θα μοιάσουν τους φόρους αν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη των δανειστών. Και το πλέον παράδοξο είναι ότι αυτό το επιχείρημα που είδα την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Από αυτούς δηλαδή που επέβαλαν 29 νέους φόρους. Από αυτούς που υπέγραψαν ότι τους έβαζαν μπροστά τους. Από αυτούς που παραχώρησαν το σύνολο της δημόσιας περιουσίας στους δανειστές για 99 χρόνια. Καταρχήν η δέσμευσή μας για μείωση των φόρων ισχύει στο ακέραιο. Κατά δεύτερο λόγο, η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή που προχώρησε, παρά την αντίθετη άποψη της Τρόικας, στη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, στη μείωση της έκρησης της φοράς αλληλεγγύης και του ειδικού φόρου κατανάλωσης των πετρέλαιων θέρμανσης. Και αποδείχθηκε ότι με αυτές τις μειώσεις υπήρξαν αυξημένα δημόσια έσοδα. Κάτι που παραδέχτηκαν και οι δανειστές. Εμείς λοιπόν αποδείξαμε ότι μπορούμε. Γιατί ο πυρήνας της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, και κρατήστε το αυτό, είναι η μείωση των φόρων. Δεν αρκεί όμως μόνο η μείωση των φόρων για να είναι κάποια οικονομία. Το μεγάλο στοίχημα για εμάς είναι η προσέλκυση επενδύσεων, οι νέες δουλειές, η παραγωγή πλούτου, η αύξηση της πίτας. Έχουμε ήδη έτοιμο το νομοσχέδιο που θα κατοχθεί άμεσα για τη δημιουργία ενός σχετικού πλαισίου για την προσέλκυση επενδύσεων. Η μείωση των φόρων και το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση επιχειρηματικότητας διευκολύνει την προσέλκυση επενδύσεων 20 με 25 ευρώ στον τουρισμό για την αυτοκίνητα. 15 με 20 δισεκατομμύρια ευρώ στο πρωτογενή τομέα και στην μεταποίηση τροφίμων και παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων. Και 10 δισεκατομμύρια ευρώ στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και τη βιομηχανία. Μόνο μέσα από την υποδομή και την αγορά κινητών θα δημιουργηθούν 37.000 νέες θέσεις εργασίας. Μέσα από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που προβλέπει οριζόντια μείωση του ΕΦΙΑ κατά 30% για όλους, έκπτωση φόρου 40 έως 50% για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των πτηρίων. Αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομή και του φόρου υπερεξαίσθησης αγοροπολισίας ακινήτων για 3 χρόνια. Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθούν 43.000 νέες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο από τις δημόσιες επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν και τις υποδομές της χώρας. Ερχόμαστε για να απελευθερώσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας. Να δημιουργήσουμε νέες δουλειές για όλους και ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Και τους αξίζει ένα καλύτερο αύριο. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας τη βαθιά ικανοποίηση που νιώθω για το γεγονός ότι συνέβαλα όχι μόνο στη διαμόρφωση των προγραμματικών μας προτάσεων για την οικονομία, αλλά και για το πρωτογενή τομέα. Κάτι που έχει μεγάλη σημασία για τον τόπο μας στην Ιμαθία. Ο στόχος μας είναι να βάλουμε το πρωτογενή τομέα σε μια νέα εποχή. Οι προγραμματικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τους αγρότες περιλαμβάνουν άμεση αξιοποίηση των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης του 2014-2020 που παραμένουν αυτή τη στιγμή αδιάθετα. Μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή για τους αγρότες από το 22% στο 9% και εξορθολογισμός όλων των υπολείπων φορολογικών συντελεστών με αύξηση των φορολογικών του ορίου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μείωση του φορολογικού συντελεστή των αγροτικών επιχειρήσεων με το ποσοστό στο 20%. Μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 10% για τις ομάδες παραγωγών και τα αγροτικά συντελεστικά σχήματα. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους αγρότες, που θα ισχύσει και για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις. Ειδικά προγράμματα ενίσχυσης των αγροτών και κτηνοτρόφων
που αξιοποιούν τη νέα τεχνολογία και συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα κατάρτιση για να κάνουν τις μονάδες τους εξιστοφείς και ανταγωνιστικές. Τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950, ώστε να υπάρχουν πλήρης ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών και άμεση καταβολή των αποζημιώσεων. Ενεργοποίηση των ελέγχων για τις παράνομες εκδοτήσεις ανθρωπών προϊόντων. Ανενεργές εγκαταστάσεις, εκτάσεις και υποδομές που βρίσκονται στα χέρια του κράτους ή στον εγκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας θα αξιοποιηθούν άμεσα. Θα γίνουν καλλιεργήσιμη γη. Η μαθία μπροστά, με ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο πρωτογενή τομέα, αλλά και με έργα υποδομής όπως η σύνδεση του οδικού άξονα Πατρίδα Νάουσα με την Εγνατία Οδό, το έργο του ανισόπλου πόμου της Νάουσας και τη σύνδεσή του με την υφιστάμενη οδό, η κατασκευή δικτύου άρδευσης στη δεξιά όχθη του Αντάκωνα, δηλαδή Βεργίνα, Μελή και Γίνη, με ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο που θα βάλει την Ιμαθία στο χάρτη της τουριστικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας το ιστορικό και πολιτιστικό μας κεφάλαιο. Για όλα αυτά σας ζητώ να μου δώσετε τη δύναμη να αγωνιστώ για να γίνω πράξη. Φίλες και φίλοι, η επόμενη μέρα περνάει μέσα από την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας. Θα αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους ήθους της πολιτικής της κυβέρνησης του Παναγιώτη Μητσοτάκη. Με συγκεκριμένα μέτρα όπως 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται και αύξηση των φορολογίων κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού. Για κάθε παιδί που δεν βρίσκει θέση σε δημοτικό παιδικό σταθμό θα υπάρχει μηνιαίο κουπόνι 180 ευρώ για χρήση σε σταθμό της επιλογής των γονέων. Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των παιδικών σταθμών και ενίσχυση των νομέων σχολείων. Το ίδιο ισχύει για τον τομέα της υγείας, εκεί όπου όλοι είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε μια ουσιαστική και πραγματική κοινωνική πολιτική. Με έμφαση στην πρόληψη, με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, με κάλυψη που ενεοποιεί για όλους, με ελεύθερη επιλογή του γυναικού γιατρού, με ενίσχυση των νοσοκομείων και των δομών υγείας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Πολίτες της Ιμαθίας, η Νέα Δημοκρατία κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών με αλήθειες και προτάσεις. Έτσι θα συνεχίσουμε τόσο κυβέρνηση. Θα υλοποιήσουμε το σύνολο της προγραμματικής μας πρότασης που σας κατέθεσα. Μαζί με αυτές καταθέτω την καρδιά και την ψυχή μου για την Ιμαθία. Τίμησε την εντολή που μου δώσατε. Τίμησε την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Έδωσα μέσα μάχες, μέσα και έξω από την Βουλή, για την Ιμαθία, για τον απλό πολίτη. Στάθηκα κοντά σε αυτόν τον πολίτη, γιατί σε αυτόν οφείλω τα πάντα. Δεν ξεχνώ ότι ο απλός πολίτης, όλοι εσείς, είστε εσείς που στηρίξατε και στηρίζετε την προσπάθειά μου. Την επόμενη μέρα θα είμαστε μαζί, όπως μαζί προχωρήσαμε μέχρι σήμερα. Με όλους εσάς, τους απλούς πολίτες της Ιμαθίας, τους υπέροχους και μοναδικούς ανθρώπους του τόπου μας. Την απόψινή βραδιά δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Δεν είναι καλά το φίλο, βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Πήρα και συνεχίζω να παίρνω πολύ αγάπη από όλους σας. Την αγάπη, τη στήριξη, την εμπιστοσύνη σας, θα την τιμήσω και πάλι στο αρχαίο. Θα την ανταποδώσω με έργα και πράξεις. Έχουμε μια δυνατή σχέση. Μια σχέση με διάρκεια μέσα στον χρόνο. Ήμασταν μαζί στα δύσκολα. Δώσαμε μάχες μαζί. Νικήσαμε μαζί. Θα νικήσουμε και πάλι μαζί. Για να γίνει η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
την Κυριακή σας ζητώ και πάλι μια δυνατή εντολή. Για να είναι η δική σας δυνατή και καθαρή φωνή στην ημαθία. Την Κυριακή ψηφίζουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Ψηφίζουμε για την επόμενη μέρα. Μια μέρα που δεν μπορεί να είναι γκρίζα, αλλά πρέπει να έχει φως. Είναι στο δικό μας χέρι να φέρουμε αυτό το φως. Πάμε μαζί, με δύναμη και αισιοδοξία. Δυνατά και αποφασιστικά. Και να μην αφήνω μπροστά. Σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ. Μας ευχαριστούμε τον κύριο Αποστόλου. Άψογε.